Το Πολυκοινωνικό προχώρησε στην πρόσληψη 17 συμβασιούχων εργαζομένων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τους δολοφονικούς σταθμούς, διότι υπήρχε η ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων που είχαμε λόγω των ειδικών συνθήκων του COVID, καθώς και το πλήθος των παιδιών των οποίων φιλοξενούμε στους παιδικούς μας σταθμούς. Στάλθηκε η ΣΟΧ στην ΑΣΕΠ για έγκριση, επέστρεψε εγκεκριμένη το Σεπτέμβριο του 2021, λέγοντας, ζητώντας από εμάς στην προκήρυξη που θα βγάλουμε για να κάνει ο κόσμος τις αιτήσεις του, να γράφουμε μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα παράθεση ανανέωση εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην προκήρυξη όπως έρχεται από τον ΑΣΕΠ, έτσι ακριβώς την βγάλαμε σε ανακοίνωση και προχωρήσαμε στην. Δεχτήκαμε αιτήσεις. Έγινε η μοριοδότηση, έγινε η πρόσληψη των εργαζομένων από 1 Δεκεμβρίου. Βγήκε μία απόφαση πρόσληψης 29 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου προχωρήσαμε στην υπογραφή των συμβάσεων. Οι συμβάσεις των εργαζομένων είναι ακριβώς όπως ήταν η προκήρυξη, δηλαδή έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, το οποίο βάσει του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι στις 31 εβδόμου. Έτσι, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωση εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. Έτσι ακριβώς είναι οι συμβάσεις τις οποίες υπέγραψαν και οι 17 εργαζόμενες. Δυστυχώς, εκ παραδρομής στην απόφαση πρόσληψης δεν γράφτηκε το με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα. Αυτή η απόφαση πάει στην αποκεντρωμένη και μετά βγαίνει το ΦΕΚ της πρόσληψης. Έγινε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να δοθεί παράταση στη συμβάση των εργαζομένων, δηλαδή να μην λήξουν στις 31 εβδόμου αλλά στις 31 οκτώου, για να μπορέσουν να ανανεωθούν από 1 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει ξανά το σχολικό έτος. Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στο Πολυκοινωνικό, το οποίο να τονίσω είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο είναι αυτοδιοίκητο, δηλαδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιβάλλεται στο Πολυκοινωνικό, γνωμοδοτικά και μόνον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σύμφωνα και με την επιστολή που πήραμε παύλα εντολή από το Δήμαρχο, άμεσα κάναμε Διοικητικό Συμβούλιο την Δευτέρα, ένα διαπεριφοράς έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο πάρθηκαν δύο αποφάσεις. Η μία εκ των δύο αναφέρεται στην εκπαραδρομής λάθος, στο εκπαραδρομής λάθος που έγινε στην απόφαση πρόσληψης, όπου εκεί ζητάμε να προσθεθεί, να γίνει ορθή επανάληψη και να προσθεθεί το κομμάτι της που λέει για την ανανέωση ή την παράταση της σύμβασης αν συνεχιστεί το πρόγραμμα. Και η δεύτερη απόφαση αναφέρεται στην ορθή επανάληψη όπως ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης των εργαζομένων, η οποία ζητούν να αλλάξει και να γίνει από 31 εβδόμου η λήξη τους σε 31 οκτώου. Ψηφίστηκαν και οι δύο αποφάσεις ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολυκοινωνικού, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα σταλούν για έγκριση νομιμότητας στην αποκεντρωμένη και αν και εφόσον η αποκεντρωμένη, φαντάζομαι θα γίνει σύντομα αυτό, μας απαντήσει ότι είναι νόμιμες αυτές οι ενέργειες, άμεσα θα προχωρήσουμε στην αλλαγή σαφώς και της απόφασης πρόθεσης όπως και των συμβάσεων των εργαζομένων. Μπορεί ενδεχομένως η αποκεντρωμένη στα πλαίσια της νομιμότητας να μας προτείνει κάτι άλλο, να μην μας προτείνει παράδειγμα ορθή επανάληψη των συμβάσεων, αλλά να μας προτείνει παράταση για ένα μήνα ώστε να πάνε 31 οκτώου και ανανέωση μετά τη 1 Σεπτεμβρίου.